πάθο, ο χρόνος είναι αποτρεπτικός σε ό,τι έχει σχέση με το άγχος που γεννά ιδιωτική μέρημνα. Όλα συγκλίνουν σε μια δοκιμασία προσμονής. Ο χρόνος του ανθρώπινου βίου, έμπλεος ματαιότητα, φαντάζει την ώρα αυτή ελάχιστος, ελαχιστότατος προς την προσμονή της αιώνιας ζωής. Στον τόπο αυτόν που όλα ανασένουν, μία άφεση στο χρόνο, ο ησυχασμός είναι το κύριο στοιχείο της ώρας. Ένας ησυχασμός που αρκετές φορές πηγάζει από μία όντως ανθρώπινη διάθεση αδράνειας, αλλά για τους λίγους, τους εκλεκτούς, από μία σφοδρή επιθυμία αναγωγής. Το σύθαμπο των κεριών, όλα μαρτυρούν έναν κόσμο παλιό, έναν κόσμο έμπλεο σοφίας και γνώσης. Μες στα αρχεία των μοναστηριών του Αγίου Όρους, σελίδα τη σελίδα, στραφταλίζει το φως της εμπειρίας, ενός παρελθόντος που ολοένα και μακραίνει με ηλιγκιώδη ταχύτητα. 15.000 χειρόγραφα, περγαμινά, βομβίκινα και χάρτινα, διαθέτει το Άγιον Όρος, ώστε δικαίως να θεωρείται στον τομέα αυτό το πλουσιότερο από όλες τις βιβλιοθήκες του κόσμου. Αντίθετα με τη ζωγραφική, η γλυπτική στο Όρος παρουσιάζεται πολύ περιορισμένη. Ωστόσο, οι περιλάλητοι τιμιακοί μαρμαράδες έχουν λαξέψει με τη γνωστή και απαράμιλη μαεστρία τους πολλά από τα αρχιτεκτονικά γλυπτά που κοσμούν το Όρος. Πολλοί ζωγράφοι ήρθαν εδώ από διάφορα μέρη κατά τη Βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο και εργάστηκαν σε αρκετά αθωνικά μνημεία, πολλά από τα οποία σώζονται μέχρι σήμερα. Στον Άθο, οι επισκέπτες, οι προσκυνητές, οι οδηπόροι έμεναν έκθαμβοι απέναντι στο κάλος του αγιορείτικου τοπίου, σαν αυτό να προσωποποιούσε την αρετή του μοναχού, την εσωτερική ανθοφορία του ασκητή, την εσώτατη γαλήνη του γέροντα. Έγραψε το 1701 ο Ιωάννης Κομνηνός, ιατροφιλόσοφος,
για τη φύση του όρους. Είναι ο τόπος όλος εκείνος πολλά εύμορφος, εφθαλής και κατάκαρπος, με περιβόλια και αμπέλια περισσά, με νερά πλήθεια και γλυκύτατα. Ο αέρας υγιεινός και είναι ως αν μικρά πλην αρκετή πολιτεία μοναχική. Η ιστορία των αγιορείτικων αμπελώνων χάνεται και αυτή στα βάθη των αιώνων. Αποτελούν μία λαμπρή ιστορική συνέχεια και παράδοση που ξεκινούσε από τους χρόνους τους Ομηρικούς και αυτούς του Ισιώδου, συνέχιζε στο Βυζάντιο για να περάσει ανθυρή και θάλουσα ως τις μέρες μας. Οι Άγιοι Πατέρες, όταν κρατούν το κύπελο στα χέρια τους, ουδέποτε παραλείπουν την επίκληση και τη μαρτυρία του Δαβίδ και ο ίνος εφραίνει καρδίαν. Το κρασί το του Άθωνος απεδείχθη ως βάλσαμον, θεραπεύει τα ενδόμηχα, υγείαν πάσαν χαρίζεται, ου μόνον του σώματος, αλλά και της ψυχής, των θυμών, την κατηφιάν, τη σκληρότητα. Κύριε Ιησού Χριστέ, σύ η άμπελος, η αληθινή, και ο πατήρ σου, ο Γεωργός εστί, επιτριγής άμπελου, αυτός και νυν δέσποτα και τούτον των καρπών ευλόγησον. Η χλωρίδα είναι άφθονη και πολύμορφη. Τα κατάδροσα νερά που αναπηδούν από τα σπλάχνα των βράχων θρέφουν τη χλώη και συντηρούν τους απέραντους πλατανιάδες όπου η σκιά και η γαλήνη ευεργετούν και το σώμα και το πνεύμα. Περνώντας ανάμεσά τους, ο Οδυπόρος αισθάνεται πως θητεύει σε ένα υπερούσιο σύμπαν και άλλο δεν επιθυμεί παρά να απολυσμονηθεί, να αποθέσει τη βιωτική μέρημνα, μόνος αντίκρι στον άπειρο χώρο και στον άπειρο χρόνο. Όπως τόσο εύστοχα παρατηρεί ο Ιωταμή Παναγιωτόπουλος. Έτσι πρέπει να είναι η διαδρομή, όπως η θάλασσα. Άλλοτε ανταργιασμένη να ξερνάει φίδια, άλλοτε πάλι γαλήνια σαν το λάδι, να μοιάζει στις ψυχής τα καμώματα, να έχει αμαρτία και συγχώρεση. Η διαδρομή να είναι ανθρώπινη, να έχει ατέλειες και εκείνο το βαθύ γοερό πόθο προς την τελείωση, για να ταπεινωθεί, αφήνοντας έστω και φευγαλέα τη ματιά της προς το Θεό. Η Ουρανούπολη, που όλο και πλησιάζει, μοιάζει με ηρωνία, γιατί αν υπάρχει μία πόλη του ουρανού, είναι αυτή που μακραίνει, εκείνη που μένει πίσω, μόνη, και παλεύει με λιγοστές ψυχές το θάνατο και την Ανάσταση. Αυτή η Ουρανούπολη που πλησιάζει είναι αυτή των ανθρώπων, όμοια και απαράλλακτη, με εκατομμύρια άλλες ουρανουπόλεις. Και η αυτοκρατορική του απομόνωση και η στοργή των ανέμων του και η ρυψοκίνδυνη έγκλη του, τίποτε να μην έρχεται, τίποτε να μην φεύγει.